Στο παραπέντε, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε σχέδιο νόμου που θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Ομοσπονδιακού Κράτους και θα αποτρέψει την αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών. Για παιχνίδια από προσανατολισμού έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση. Βλέπετε τι συμβαίνει. Η ισχύ των τρεχόντων διακανονισμών για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του Ομοσπονδιακού Κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών εκπνέει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και η Γερουσία έχει λίγες ώρες στη διάθεσή της για να αποτρέψει το περιβόητο shutdown. Κάποιες στιγμές πρέπει να διαφωνούμε και κάποιες να συμφωνούμε. Τώρα είναι ώρα να συμφωνήσουμε. Οι Δημοκρατικοί ζητούν να δοθεί λύση στο πρόβλημα των 690.000 Dreamers, των ανθρώπων που έφτασαν παράτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν ανήλικοι και κινδυνεύουν με απέλαση αν τερματιστεί το πρόγραμμα που τους προσφέρει προσωρινά άδεια παραμονής και εργασίας.